αντιδράσεις εξακολουθεί να προκαλεί η υποβάθμιση της παιδοχειρουργικής κλινικής του νοσοκομείου Χανίων. Η μετακίνηση της διευθύντριας στην αντίστοιχη κλινική του Ηρακλείου και η παρέτηση μιας γιατρού οδήγησε σε πλήρη αποδυνάμωση, καθώς έχει μείνει μόνο ένας επικουρικός γιατρός και μία ιδιώτης που κάνουν μόνο τις απαραίτητες διακομιδές. Έτσι φαίνονται τα μεγάλα προβλήματα, τα μεγάλα κενά που υπάρχουν στο νοσοκομείο μας. Με απλές καθημερινές καταστάσεις μπορούμε να γίνουμε μάρτυρες δυσάρεστων γεγονότων για το νοσοκομείο. Χειρουργία και νοσηλείες στην παιδοχειρουργική κλινική δεν πραγματοποιούνται, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για έκτακτα περιστατικά στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων. Άμεση επαναλειτουργία της κλινικής ζητά ο Σύλλογος Εργαζομένων του νοσοκομείου, επισημένοντας το τεράστιο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί τους τελευταίους 4 μήνες. Εμείς είμαστε εδώ, σαν Σύλλογος, να δηλώσουμε ότι είμαστε αντίθετοι σε οποιοδήποτε κλείσιμο τμήματος, αν είναι δυνατόν εν έτη 2024, να κλείνουμε κλινικές. Πριν λίγες ημέρες ζήσαμε τα αποτελέσματα αυτής της κατάστασης με τη μετακίνηση ενός 11χρονου παιδιού και μάλιστα συναδέλφου με σοβαρό πρόβλημα στο Ηράκλειο και την πολύ ωραία αναμονή του εκεί για να εξεταστεί. Έχουμε αναλογιστεί τι θα γινόταν αν το παιδί αυτό κατά τη διαδρομή και κατά την αναμονή πάθαινε κάτι μη αναστρέψιμο. Στην ανακοίνωσή του, ο Σύλλογος εκφράζει την αντίθεσή του στη λογική των μετακινήσεων γιατρών σε άλλα νοσηλευτικά ιδρύματα για την κάλυψη των κενών θέσεων ιατρικού προσωπικού, επισημένοντας πως όχι μόνο δεν λύνει τα προβλήματα, αλλά τα μεγιστοποιεί και οδηγεί σε εργασιακή εξουθένωση και τελικά σε παρέτηση. Ας βρούνε λοιπόν τους γιατρούς, ας βρούνε είτε από το Ηράκλειο είτε από οποιοδήποτε άλλο μέρος όπως εμείς έχουμε μετακινήθει κατά διαστήματα για να εξυπηρετήσουμε να μην κλείσουν τμήματα. Ας βρούνε από ιδιώτες, ας βρούνε από το ναυτικό νοσοκομείο, ας βρούνε από την πρωτοβάθμια. Ας κάνουν ό,τι χρειάζεται και ό,τι μπορούν για να στελεχωθεί το νοσοκομείο. Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, σχολίασε: «Από κάτι τέτοιους άστοχους χειρισμούς της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας στην Κρήτη, έχουμε το λουκέτο στην παιδοχειρουργική κλινική του νοσοκομείου Χανίων». Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία κατήγγειλε την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης, επισημένοντας ότι προκειμένου να ενισχύσει την αντίστοιχη κλινική στο Παγνί, αποφάσισε να μετακινεί τη διευθύντρια από τα Χανιά στο Ηράκλειο, με συνέπεια η γιατρός να παραιτηθεί, αφού πρώτα είχε επανειλημμένα προειδοποιήσει ότι αδυνατεί να καλύπτει μια απόσταση περίπου 300 χιλιόμετρων σε κάθε μετακίνησή της.